690 είναι τα κρούσματα της Ιλαράς που έχουν καταγραφεί ω τώρα ενώ πρόσφατα από την νόσο έχασαν τη ζωή τους ένα μωρό 11 μηνών και ένας 17χρονος. Η νόσο στείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας εξαιτία του ελλειπού εμβολιασμού. Τα περισσότερα κρούσματα όπως επισημαίνουν οι παιδίατροι αφορούν σε παιδιά στις κοινότητες των Ρωμά και στο γενικό πληθυσμό τους νέους και τους ενηλίκους 25 έως 44 ετών οι οποίοι είτε δεν είχαν περάσει η Ιλαρά, είτε ήταν ανεμβολίαστοι η είχαν πάρει μόνο τη μία δόση του εμβολίου. Και δύο θάνατοι, 17 χρονών από εγκεφαλίτιδα, είναι μια βαριά επιπλοκή τη ηλαρά, και δυο θανατοι 17 χρονων απο εγκεφαλιτιδα ειναι μια βαρια επιπλοκη τη ιλαρας και ενο 11 μήνων ενό παιδιού. Βεβαίω έχει πολλέ επιπλοκέ και δεν πάβει η Λαρά να είναι μία θανατηφόρο νόσο. Mm -hmm. Και αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμο, δεν υπάρχει τείχος να μην την αφήσει. Αν είναι ανεμβολία στα άτομα, αυτά πιθανόν να κολλήσουν, θα κολλήσουν και άλλα παιδάκια. Θα πρέπει να εμβολιαστούν όλα. Έχω κάνει το, εμβόλιο, γι' αυτό και με, δεν με ανησυχεί. Και μιλάμε ότι το έκανα κάποιες φορές που τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα σε άλλες ηλικίε, σε άλλες εποχές. Εγινόταν σχολικό εμβολιασμό. Οι γιατροί επισημαίνουν τον κίνδυνο παραπληροφόρηση που παροτρύνει τον κόσμο να αποφεύγει τα εμβόλια. Αυτό είναι λάθο, όπω λένε. Είμαι, ναι, υπέρβλεπτο έχετε περάσει λαρά, ξέρετε. Ναι, μικρό. Υπέρ του εμβολιασμού. Απαραίτητο. Πηρεάζονται ορισμένοι γονεί και αφήνουν τα παιδιά του ανυπεράσπιστα Όχι μόνο στην Ιλαρά, αλλά και σε άλλες νόσους. Ε, αν κάποιο δεν έχει εμβολιαστεί σε μικρή ηλικία, φαντάζομαι ποτέ δεν είναι αργά να γίνει οχι Όχι, έτσι? όχι. Ε, 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 Όσον αφορά τώρα, ε, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει πει να εμβολιάζουν όλοι οι επίνοσα παιδιά, έφηβοι και ενήλικε γεννημένοι μετά το 1970. Ε, οι οποίοι είναι, ή δεν έχουν νοσήσει ή είναι ανεμβολίαστοι ή έχουν κάνει μόνο μία δόση. Δηλαδή αυτές οι κατηγορίες κάνουν δύο δόσεις, γίνονται δύο δόσεις, μία τώρα και μία σε δύο μήνες. Τα βρέφη πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου σε ηλικία 12 μηνών, μετά από τρει μήνες τη δεύτερη και αν υπάρχει κίνδυνος από το άμεσο περιβάλλον τότε ο εμβολιασμό μπορεί να γίνει ακόμα και μετά από τέσσερι εβδομάδε. Τα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται. Τα εμβόλια είναι, με τα εμβόλια θωρακίζουμε τα παιδιά μα, τα προστατεύουμε, του δίνουμε ένα εφόδιο, διότι και τα καλύπτουμε από τόσα πράγματα. Και απορώ πώ οι γονεί αφήνουν ακάλυπτα τα παιδιά του και πώ αν τύχει κάτι στα παιδιά αυτά. Θα το κοιτάξει ο γονιός στα μάτια και θα του πει άφησα γιατί έτσι έτσι πώς, πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί. Φταίνει οι γονεί και φταίει και η εκπαίδευση, φταίνε και οι ηθήνοντες των εκπαιδευτικών συστημάτων που δεν ενημερώνουν και τους γονείς και τα παιδιά, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το η έξερση. Είναι δυνατόν σήμερα να πεθαίνουν από ηλαρά παιδιά. Δηλαδή είναι το ερώτημα εύλογο. Όπως επισημάνθηκε, αν δεν κάνουμε ένα εμβόλιο, τότε αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό στην αντίστοιχη ασθένεια.